Ένα ακόμα συμβάν παραβατικής συμπεριφοράς ανηλίκων καταγράφηκε χθες και μάλιστα στο περιθώριο σχολικής εκδρομής στα Τρίκαλα. Καθώς τρεις ανήλικοι μαθητές του Λυκείου Ιωαννίνων κατέληξαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, έπειτα από καυγά με επίσης ανήλικους μαθητές από Επαγγελματικό Λύκειο της Λάρισας. Ένα λεωφορείο με μαθητές του Γενικού Λυκείου Δαλιανών Ιωαννίνων και περίπου 500 μαθητές από το ΕΠΑΛ της Λάρισας με 11 λεωφορεία και 25 συνοδούς καθηγητές, βρέθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Όθων στα Τρίκαλα στο πλαίσιο εκδρομής στο Μήλο των Ξωτικών. Εκεί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έρευνα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, μια ομάδα Λαρισαίων μαθητών φέρεται να αποκόπηκε αλλά χωρίς να απομακρυνθεί από τους άλλους εκδρομής, με αποτέλεσμα οι μαθητές αρχικά να λογομαχήσουν και στη συνέχεια να πιαστούν στα χέρια με τους μαθητές των Ιωαννίνων και η συμπλοκή να γενικευθεί. Τα αίτια της αντιπαράθεσης δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Το αποτέλεσμα ήταν 2 17χρονοι και ένας 15χρονος μαθητής, όλοι τους μαθητές λυκείου, να μεταφερθούν ελαφρά τραυματισμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, φέροντας τραύματα από κλωτσιές και γρονθοκοπήματα. Πρόκειται για ένα περιστατικό που συνέβη και μας ανησύχησε και μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Παρότι οι προεκτάσεις δεν ήταν τέτοιες οι οποίες να έχουν επικίνδυνες επιπτώσεις σε κάποιον, παρόλα αυτά θεωρούμε ότι ήταν ένα συμβάν το οποίο είναι ανεπίτρεπτο να συμβαίνει με μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μάλιστα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας, η οποία δίνει όπου μπορεί τα καλύτερα δείγματα. Συνέβη λοιπόν ένας ελαφρύς διαπληκτισμός μεταξύ μαθητών δικού μας σχολείου, συγκεκριμένα του 7ου ΕΠΑΛ Λάρισας, και ενός σχολείου από τα Δολιανά Ιωαννίνων. Υπήρξε λοιπόν ένας μικρός διαπληκτισμός χωρίς ιδιαίτερο λόγο, από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων και από τον αστυνομικό διευθυντή που μίλησε των Τρικάλων και από τους εκπαιδευτικούς, από τον αρχηγό της εκδρομής και από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Ήταν ένας ελαφρύς διαπληκτισμός χωρίς κανένα λόγο ιδιαίτερο. Τα παιδιά, μάλιστα τα ίδια παιδιά που μάλωσαν, που διαπληκτίστηκαν λίγη ώρα πριν με βάση τα λιχόμενα των εκπαιδευτικών, ήταν μαζί και πίναν καφέ μαζί, έτσι έκαναν παρέα. Παρ' όλα αυτά, για άγνωστη αιτία, από άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, από πιθανόν από μια λογομαχία μιας φύσεως που δεν μπορούμε να την ξέρουμε, έγινε ένας ελαφρύς διαπληκτισμός. Καθηγητές του Λυκείου Δολιανών ενημέρωσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ με τους μαθητές του ΕΠΑΛ, έπειτα από εντολή της αστυνομίας να παραμένουν στο χώρο προκειμένου να εξεταστούν τα αίτια της συμπλοκής και να εντοπιστούν οι δράστες. Τα παιδιά που χτυπήθηκαν προληπτικά οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ήταν παιδιά από κάποιο σχολείο των Δολιανών Ιωαννίνων, όπως σας είπα. Στη συνέχεια, η αστυνομία, κάνοντας καλά τη δουλειά της, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους εκεί, τους κράτησε εκεί μέχρι να διαλευκανθεί το περιστατικό. Στο τέλος, από τη στιγμή που φάνηκε ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό και δεν υπάρχει κάποια καταγγελία εκατέρωθεν, αφέθηκαν τέλος πάντων να επιστρέψουν το κάθε σχολείο στην πόλη του. Και από εκεί και πέρα, εμείς ενημερωθήκαμε από όλες τις πλευρές. Διαπιστώσαμε τέλος πάντων ότι πράγματι ήταν ένα ελαφρύ περιστατικό. Παρ' όλα αυτά, είπαμε στο σχολείο ότι πρέπει να το διερευνήσουν σε κάθε περίπτωση, να γίνει σύλλογος διδασκόντων και προφανώς να επιβληθούν οι τιμωρίες που απαιτούνται στους μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν στο περιστατικό. Σήμερα το πρωί επικοινώνησε ο διευθυντής του σχολείου του δικού μας με το διευθυντή του αντίστοιχου των Ιωαννίνων, από όπου φοιτούσαν τα υπόλοιπα παιδιά. Πήρε τη διαβεβαίωση ότι τα παιδιά είναι καλά. Ζήτησε συγγνώμη βεβαίως για το περιστατικό, όπως και εμείς είχαμε πει ότι πρέπει να γίνει. Και σήμερα θα μιλήσουμε και εμείς με το διευθυντή του σχολείου των Ιωαννίνων, για να έχουμε και εμείς τις διαβεβαιώσεις ότι όλα είναι καλά πλέον. Και βεβαίως να το πούμε και εμείς από τη δικιά μας πλευρά, ότι συμφωνούμε απόλυτα ότι δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ τέτοιο περιστατικό σε σχολείο της Διεύθυνσης της Φοροάθμιας Επίδοσης Λάρισας. Όσοι υπέτη των επεισοδίων στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων προσήχθησαν 4 Λαρισαίοι μαθητές, 2 15χρονοι και 2 17χρονοι, από τους οποίους ελήφθησαν καταθέσεις χωρίς ωστόσο να γίνουν συλλήψεις, ενώ λίγο αργότερα το Λύκειο της Λάρισας πήρε το δρόμο της επιστροφής.